μόνος μου. Λοιπόν, βρισκόμαστε στο θέατρο Οχητήριο. Κάνουμε πρόβες για μια φοβερή παράσταση που λέγεται Πετάει, Πετάει. Είναι ένα πολυβραβευμένο. Μην έρθεις καθόλου! Πολυβραβευμένο έργο. Και τώρα θα με ρωτήσω πώς είναι η ζωή με το παιδί. Λοιπόν, η ζωή με το παιδί είναι πολύ καλή. Με την Αγγελική λίγο μας πρίζει, αλλά δεν πειράζει. Δεύτερο παιδί το σκεφτόμαστε να κάνουμε. Η ζωή του ηθοποιού έχει πολλά δύσκολα χαρακτηριστικά. Τα οικονομικά δεν πάνε καλά, όπως καταλαβαίνετε. Αλλά εδώ στο θέατρο νιώθουμε υπέροχα. Εύχομαι ό,τι καλύτερο για τη Φέη. Να πάνε όλα καλά. Και τι άλλο. Α, και τη Λιδία θα την παντρέψω με ένα καλό γαμπρό. Αυτά. Θα χάσω τη δουλειά μου. Δεν τα πάω όλα. Χάρηκα. Περίμενε, έλα εδώ. Πώς τον αντέχεις στο σπίτι? Καταλαβαίνεις τι περνάω. Τον έχεις στο σπίτι, τον έχεις μαζί και στο θέατρο. Τι γίνεται? Έχω πάθει overdose. Μη μου μιλάς άλλο γι' αυτόν. Δεν μπορώ, δεν μπορώ, δεν μπορώ, δεν μπορώ. δεν αντέχω. Και του μοιάζει και μικρή ασάβαστο. Μικρή, μοιάζει στο Μανό. Ναι, 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 το έχω διπλό το θέμα. Αλλά τι να κάνω, το διάλεξα. Τυχερία μας, έτσι. Δεν πρέπει να περάσεις και άσχημα από όλα αυτά. Δεν κάνουμε τίποτα, αλλά ούτε σοβαρά δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Πριν στη συνέντευξη που δώσε μόνος το άντρα σου στον εαυτό του, είπε ότι θέλει δεύτερο παιδί. Α, εντάξει, όταν θα μου το πει και εμένα, θα το πάρουμε απόφαση. Παιδιά, αυτοί περνάνε.